Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, είμαστε live και στο Instagram και στο Zoom. Ελπίζω να ακούγεται καλά και στο Instagram και όπως και στο Zoom. Θα κλείσω από εδώ αυτά. Τέλεια. Ωραία, λοιπόν, καθώς συνδέεστε στο Instagram, θέλετε να γράψετε αν μου ακούτε και εσείς εδώ κανονικά. Η βασική, το βασικό σημείο στο οποίο θα επευθύνομαι θα είναι στο Zoom, οπότε μπορείτε να με βλέπετε να κοιτάω λίγο στο πλάι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, για, για εμάς τους εσωστρεφείς, η γνώση και η χρήση των κατάλληλων ερωτήσεων είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να είμαστε πιο κοινωνικοί. Εσωστρεφείς που είμαστε, δεν σημαίνει ότι είμαστε και αντικοινωνικοί απαραίτητα. Φυσικά, αν κάποιο είναι εξωστρεφείς, τέλεια, η γνώση και η χρήση των κατάλληλων ερωτήσεων είναι κάτι εξαιρετικά χρήσιμο, μια και το να ξέρει πότε να μιλά και πότε να δίνει σειρά στους άλλου να μιλήσουν και να ακού, είναι αρκετά βοηθητικό για την εξέλιξη μια συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, αντί να, λοιπόν, να λέμε, να πρέπει να λες, να λες και να λες ε... Sorry λίγο. Uh, πείτε μου λίγο, βλέπετε τα slides της παρουσίασης στο Zoom. Όχι. Δεν το βλέπετε. Τώρα πρέπει να το βλέπετε όμως. Τώρα. Τέλεια. Ωραία. Οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν, οπότε το να το να μιλά συνεχώ για να συμμετέχει σε μια συζήτηση, ναι, είναι ένα ε, τρόπος, τρόπο, αλλά μπορεί να, κάνουμε, να συμμετέχουμε σε μια συζήτηση κάνοντα καλέ ερωτήσει και να ακούμε και να κάνουμε ακόμα περισσότερε ερωτήσει. Όχι σαν ανάκριση, αλλά σαν ένα γνήσιο τρόπο να συνδεθείτε με του ανθρώπου, χωρί να νιώθετε την ανάγκη να του εντυπωσιάσετε με τι γνώσει και τι ιστορίε σα. Λοιπόν, το θέμα της ε, σημερινή ε, εκπαίδευση είναι τα τρία είδη ερωτήσεων και το πώς να έχουμε τον έλεγχο μιας συζήτησης. Ο Τζόρνταν Πίτερσον στους 12 κανόνες για τη ζωή λέει στον ένα το κανόνα να υποθέτεις ότι ο άνθρωπος τον οποίο ακούς ίσως να γνωρίζει κάτι που εσύ αγνοείς. Η επικοινωνία λοιπόν δεν είναι μόνο ερωτήσεις και ακρόαση είναι και το μοίρασμα, προφανώς. Αυτό που έχω δει βέβαια μιλώντα με χιλιάδε ανθρώπου κάθε χρόνο, είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι περισσότερο πρόθυμοι να πούν παρά να ακούσουν. Στο σημερινό μάθημα, λοιπόν, θα μοιραστώ μαζί σα τα τρία βασικά είδη ερωτήσεων και μία απλή ιδέα με την οποία μπορείτε να έχετε τον έλεγχο μία συζήτηση. Προφανώ, στο, στο θέμα τη επικοινωνία ή των ερωτήσεων δεν είναι τα μόνα που μπορούν να συζητηθούν, μπορούν να μιλάμε για μέρες, για εβδομάδες για το θέμα της επικοινωνίας. Ωστόσο, σήμερα από όλες αυτές τις ιδέες που υπάρχουν θα μιλήσουμε για αυτά τα δύο βασικά θέματα. Στο τέλος όμως της εκπαίδευση. Θα κάνω κάποιε σημαντικέ ανακοινώσει και για κάτι που θα γίνει τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε δείτε την εκπαίδευση μέχρι το τέλο. Καλώ ήρθατε λοιπόν. Θα ήθελα να σα συγχαρώ που είστε σήμερα εδώ και που αφιερώνετε το χρόνο για την προσωπική σα εξέλιξη και για την εξέλιξη δεξιοτήτων που θα σα βοηθήσουν να γίνετε πιο επαγγελματίε και πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά σα ή σε οτιδήποτε κάνετε. Αυτή η εκπαίδευση ταυτόχρονα με τα δείτε και στο Instagram αλλά και στο Zoom. Οπότε κάποιοι μπορεί να με βλέπετε λίγο να, να κοιτάω μία από, μία, μία από, την άλλη. Να σα συστηθώ έτσι λίγο σύντομα. ξεκίνησα με την επιχειρηματικότητα το 2002, στα 22 μου. Α, τότε δούλευα υπάλληλο σε ένα βιβλιοπωλείο για 8 ώρο, για το βασικό μισθό, και επειδή τα χρήματα δεν μου έφταναν, έψαχνα να κάνω κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν βρήκα το χώρο τη εναλλακτική επιχειρηματικότητα. Στην αρχή ξεκίνησα σαν μια απασχόληση, και όταν έφτασα να κερδίζω σταθερά διπλάσια από ό,τι στο βιβλιοπωλείο σταμάτησα το βιβλιοπωλείο και από, το, από 1 Νοεμβρίου του 2002 ουσιαστικά ασχολούμαι με full time με, την, με τη, δουλειά μου. Α, το 2007 αποφύτησα από ένα δωδεκάμενο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων και coaching, το MLM University, ως coach του, του MLM, του δικτυακού marketing. Επίση, το 2007 ξεκίνησα το blog μου, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο GreekCoach.gr κάθετο blog. Τότε ήταν το networkpublicmarketing.gr. Και έγραψα το βιβλίο μου, το Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, το πρώτο μου βιβλίο, αυτό, Λοιπόν, το οποίο σωστά είναι ένα εγχειρίδιο, είναι ένα πρακτικό οδηγό για κάποιον ο οποίο θέλει να πετύχει στο δικτυακό marketing. Έχει τα πάντα μέσα από το πώ ξεκινάμε μέχρι το πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδε, ηγεσία κτλ. Λοιπόν, συνήθεια, τρόπο σκέψη είναι πάρα πολύ αναλυτικό και είναι ένα εγχειρίδιο γιατί, είναι εγχειρίδιο γιατί έχει πάρα πολλέ πρακτικέ ασκήσει μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, επίση πρόσφατα τα έγραψα το δεύτερο μου βιβλίο, Αγαταμάχητη στην Επικοινωνία. Έχω δημιουργήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα όλα αυτά τα χρόνια. Ασχολούμαι με το business coaching πολλά, πάνω και διάφορα. Τώρα, αν είστε καινούργοι και έχετε για πρώτη φορά σε μια τέτοια εκπαίδευση, να σα ενημερώσω ότι κομμάτια αυτών των εκπαιδεύσεων ανεβαίνουν και στο blog μου, αλλά και στο κανάλι μου στο YouTube, όπου θα σα πρότεινα να ψάξετε να με βρείτε στο, στο YouTube, θα με βρείτε ω Greek Coach, βασικά παντού θα με βρείτε ω Greek Coach. Οπότε μπείτε στο YouTube, ακολουθήστε με, κάντε εγγραφή, πατήστε το, το, το καμπανάκι να σε έχω εντοπίσει όποτε ανεβάζω νέα βίντεο. Ανεβάζω συνήθω σε 2 με 3 νέα βίντεο το, το μήνα και έχω πολλά βίντεο καθημερινά που ανεβάζω. Λοιπόν, α, επίσης, έχω λίστα. Πέρα από το ότι μπορούμε να τα λέμε στα social media, έχω και μια λίστα οπότε μπορείτε να μπείτε στο greekcoach.gr κάθετος list, αν μπορεί να το γράψει κάποιος στο chat. Λοιπόν, εκεί, α, αν δεν είστε διεγραμμένοι, μπορείτε να μπείτε εκεί και να γραφτείτε. Είναι δωρεάν προφανώς. Και θα λαμβάνετε ενημέρωση για κάθε νέα εκπαίδευση ή βίντεο ή άρθρο, μόλις το ανεβάζω. Έχω συστηματικά ε, υλικά και πράγματα που κάνω. Τώρα, τον άλλο μήνα, έχω πάλι εκπαίδευση. Ε, 21 Δεκεμβρίου, δηλαδή, έχουμε πολύ, πολύ ωραία εκπαίδευση. Ένα εξαιρετικό καλεσμένο. Θα σας πω στο τέλος και τα πράγματα γι' αυτό. Τον Ιανουάριο θα κάνω ακόμα ένα live με μια εξαιρετική επίση καλεσμένη. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα και για μέσα στο 2023. Οπότε, αν είστε γραμμένοι στη λίστα μου, μπαίνοντα στο greekcoach.gr κάθετο list, θα λαμβάνετε ενημέρωση για όλα αυτά και θα σας στείλω και πολλά εκπαιδευτικά βίντεο στην αρχή για να ξεκινήσετε να μελετάτε το υλικό μου γιατί έχω πάρα πάρα πολύ υλικό ανεβασμένο. Εντάξει. Λοιπόν, και φυσικά είναι και ο καλύτερος τρόπος να συνδεθούμε και εκτός των social media. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Ωραία. Τι θα δούμε λοιπόν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τη σημασία, οπα, θα ξεκινήσουμε με τη σημασία των ερωτήσεων α, σε μια συζήτηση, στην επικοινωνία. Θα δούμε τα τρία είδη ερωτήσεων. Okay ποια είναι αυτά και θα δούμε και παραδείγματα συγκεκριμένα. Ποιε ερωτήσει δημιουργούν αντιστάσει, ε, ποιε ερωτήσει δημιουργούν και ανεβάζουν τι άμυνε του συνομιλητή μα και πώ να έχετε τον έλεγχο μια συζήτηση με μια πολύ πολύ απλή ιδέα και θα σα δώσω και μια εργασία σχετικά. Ευχαριστώ πολύ, Έλλη, ε, σχετικά με αυτή την, ε, ε, την ιδέα του να έχουμε τον έλεγχο της συζήτησης. Θα δούμε και πολλά άλλα. Αν έχουμε χρόνο στο τέλο, θα απαντήσω σε ερωτήσει σα. Η σημερινή συνάντηση θα είναι σχετικά σύντομη, ελπίζω. Λοιπόν, οπότε, το θέμα τη σημερινή εκπαίδευση λοιπόν είναι τρία είδη ερωτήσεων και πώ να έχει τον έλεγχο μια συζήτηση. Είστε έτοιμοι, γράψτε έτοιμοι, αν είστε έτοιμοι. Επίση, γράψτε μου από πού συνδέεστε. Αν είστε στο Instagram, γράψτε ποια περιοχή είστε. Τέλεια. Και γράψτε μου επίση τι, τι θα να πάρετε από τη σημερινή εκπαίδευση. αν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπαίδευσης προκύψουν κάποιες ερωτήσεις, συμπιώστε την στο χαρτί σας, στο κινητό σας και όταν τελειώσουμε στο τέλος θα, θα έχουμε λίγο χρόνο αν θέλετε να την κάνετε τότε. Άξι. Λοιπόν, πριν 20 χρόνια, στα 22 μου, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το χώρο αυτό, διάβασα το πρώτο μου βιβλίο ever. <laughs> δηλαδή, στο σχολείο δεν διάβαζα καθόλου. Βασικά διάβαζα, αλλά δεν μου έμεινε τίποτα, οπότε μπορώ να πω ότι δεν διάβαζα καθόλου. Λοιπόν, και ουσιαστικά το πρώτο βιβλίο που διάβασα ever ήταν το βιβλίο Οι ερωτήσει δίνουν τι απαντήσει. Είναι αυτό εδώ το μικρό βιβλίο. Το κοιτούσα ξανά πρόσφατα. Είναι αυτό εδώ. Το Alan Peace. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, φαίνεται. Είναι ένα πολύ μικρό βιβλιαράκι. στο οποίο έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα και όλα αυτά τα χρόνια που από τότε που το διάβασα εδώ και 20 χρόνια υπάρχουν πολλά πράγματα που έμαθα μέσα σε αυτό το βιβλίο, τα οποία τα χρησιμοποιώ ακόμα και σήμερα. Μία φράση που υπάρχει μέσα, την οποία την έχω κρατήσει και είναι από τι αγαπημένε μου και τη χρησιμοποιώ αρκετά, είναι η φράση που λέει Ποτέ μην υποθέτει, γιατί μόνο τον εαυτό σου εκθέτει. Αγαπημένη φράση. Δηλαδή, κάνει μία συζήτηση με κάποιον. Ωραία. Λέτε και οι δύο το ίδιο πράγμα αλλά μπορεί να είστε μεγαλωμένοι σε άλλο περιβάλλον, σε άλλη κουλτούρα, σε άλλη περιοχή και να χρησιμοποιείτε τις εκφράσεις ή τις λέξεις με διαφορετικό τρόπο και να εννοείτε τελείως διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και αν λέτε ακριβώς τις ίδιες λέξεις. Είναι εντυπωσιακό. Εντάξει. Ή μπορεί να σκέφτεστε διαφορετικά. Οπότε, αν ακούτε κάτι και δεν είστε σίγουροι ότι καταλαβαίνετε αυτό που ακούτε, ή αν βλέπετε ότι αυτό που ακούτε με αυτό που βλέπετε είναι διαφορετικό. Μπείτε σε μια διαδικασία να ρωτήσετε. Επίση, μην υποθέτετε για τι προθέσει κάποιου ανθρώπου απλώ και μόνο από κάτι που βλέπετε ή που νομίσατε ή οτιδήποτε. Κάντε ερωτήσει. Οι ερωτήσει λοιπόν θα σα δώσουν τι απαντήσει. Okay. Άρα, μία από τι αγαπημένε μου ερωτήσει, και όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι την κάνω συνεχώ, είναι η ερώτηση πώ το εννοεί. Ωραία. Ή γιατί το λε αυτό. Ή περισσότερα. Okay. Οπότε όταν δεν γνωρίζω κάτι, θα πω. Πώ το εννοεί, Γιατί το λες αυτό, Γιατί το σκέφτηκε αυτό. Παίζουν περισσότερα. Θέλω να μάθω περισσότερα. Δεν, υποθέτω ότι ξέρω τι λέει ο άλλο. Okay. Και όπω έλεγε και ο Αϊνστάιν, το σημαντικό λέει είναι να μην σταματάμε ποτέ να κάνουμε ερωτήσει, να αμφισβητούμε, να αναρωτιόμαστε, γιατί μέσα από αυτό, μέσα από αυτή την αμφισβήτηση ουσιαστικά, όπω έλεγε και ο Μέντορα Μονίκο μέσα από την αμφισβήτηση έρχεται η γνώση. Εντάξει, γιατί αν έχω μία ιδέα για κάτι και αρχίζω να αμφισβητώ την ιδέα αυτή που έχω, πώς την έμαθα, γιατί το πιστεύω αυτό, πού βασίζεται αυτή η ιδέα. Ωραία. Θα καταλήξω σε ένα από τα εξή δύο συμπεράσματα. Ότι αυτή η ιδέα που πιστεύω δεν ισχύει και θα καταλήξω σε μία νέα γνώση ή... Λοιπόν, μου τώρα το Instagram ότι έχω περάσει τις δύο ώρες χρήση σήμερα. Λοιπόν, α, ή θα επιβεβαιώσω αυτό που ήδη γνωρίζω και θα γίνει πιο ισχυρή η άποψη που είχα πριν. Άρα λοιπόν, μέσα από την αφισβήτηση έρχεται και η πραγματική γνώση. Τρία είδη λοιπόν ερωτήσεων. Θα ξεκινήσουμε με τα τρία είδη ερωτήσεων. Ένα από τα κλειδιά για να έχετε δύναμη στην επικοινωνία είναι το να κάνετε καλέ ερωτήσει και να ακούτε προσεκτικά τι απαντήσει. Και όταν λέω καλέ ερωτήσει, τι εννοώ, Τρία πράγματα. Είναι τρία είδη ερωτήσεων. Είναι οι ανοιχτέ ερωτήσει, οι κλειστέ και οι ερωτήσει προτίμηση. Οκ. Okay. Είναι ανοιχτές ερωτήσεις, οι ανοιχτέ ερωτήσει, οι κλειστέ ερωτήσει και οι ερωτήσει προτίμηση. Τώρα, αυτέ βέβαια έχουν κάποιε υποκατηγορίε, θα τι δούμε τώρα σε λίγο πιο αναλυτικά. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι πρώτε, τι ανοιχτέ ερωτήσει. Okay. Λοιπόν. Ωραία. Δώστε μου λίγο μια στιγμή. Ωραία. Οι ανοιχτές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που ξεκινάνε με επιρρήματα, όπως ποιος, που, πότε, πόσο, πώς, τι, γιατί. Ποιος, που, πότε, πόσο, πώς, τι, γιατί. Όταν η ερώτηση ξεκινάει με κάτι από όλα αυτά, είναι η ερώτηση ανοιχτή. Τι σημαίνει λοιπόν ανοιχτή, Είναι μια ερώτηση η οποία δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι ή με ένα όχι. Ωραία. Μια ερώτηση ανοιχτή, α πούμε, είναι τι κάνει τώρα για αυτό. Τι αποτέλεσμα έχει. Γιατί είναι σημαντικό αυτό για σένα. Ποιε θα ήταν οι συνέπειε. Πότε το αποφάσισε αυτό. Πώ συνέβη. Πώ ένιωσε. Πώ το εννοεί. Ποιοι εμπλέκονται. Αυτέ είναι οι ερωτήσει που ανοίγουν το συνομιλητή σα. Δεν μπορούν να απαντηθούν όπω είπαμε ένα ναι ή με ένα όχι. Μία ανοιχτή ερώτηση του τύπου τι έχει δοκιμάσει στο παρελθόν, όπω είπα λοιπόν, δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι ή με ένα όχι. Τώρα, συνήθω βέβαια αποφεύγω, είπα ότι και είναι και ερωτήσει που ξεκινάνε με τη λέξη γιατί. Λοιπόν, αποφεύγω τι λέξει που ξεκινάνε με το γιατί, τι ερωτήσει με το γιατί, γιατί βάζουν τον συνομιλητή σε μία αμυντική θέση. Προσπαθεί δηλαδή να υπερασπιστεί τη θέση του. Ίσως χρησιμοποιήσω το γιατί για να εμβαθύνω σε κάτι που είπε. Γιατί το λες αυτό ή γιατί είναι σημαντικό αυτό για σένα. Okay. Οπότε λοιπόν μπορώ να ρωτήσω κάποιον τι θες να πετύχεις. Ωραία. Ή, α, παράδειγμα, επικοινωνώ με κάποιον, ξεπνώ, κάποιον υποψήφιο πελάτη ενδεχομένω, του είναι ο στόχο σου, τι θες να πετύχεις, μου λέει, εγώ θέλω να πετύχω αυτό. Ωραία. Λέω, είναι σημαντικό αυτό για σένα. Αυτή είναι η ερώτηση που απαντάτε με ένα ναι ή με ένα όχι. Αυτή είναι η επόμενη, το επόμενο τύπο ερώτηση, το επομενο τύπου ερώτηση. Και θα μου πει ναι, είναι σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό αυτό για σένα. Εδώ λοιπόν θα βάλω το γιατί, για να μπω λίγο λοιπόν, περισσότερο σε βάθο σε αυτό που μου είπε. Βέβαια, θα αποφύγω να πω γιατί το έκανε αυτό. Εντάξει, αυτό το ρωτάμε συνήθω στα παιδιά. Γιατί το έκανε αυτό. Οκ. Okay. Δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν αντί να, πούμε, αντί να ρωτήσουμε γιατί το κάνεις αυτό. Τι σε οδήγησε να το κάνεις αυτό. Τι σκεφτόσουν που σε οδήγησε, που σε ώθησε, που σε παρακίνησε να το κάνεις αυτό. Άξι. Ποιες άλλες αρνηθές ερωτήσεις μπορείτε να σκεφτείτε. Γράψτε μου αν θέλετε στα σχόλια. Ωραία. Το δεύτερο είδο ερωτήσεων είναι οι κλειστέ ερωτήσει. βασικά να σου πω ότι κοιτάω εδώ πέρα γιατί εδώ έχω τα slides. Εντάξει, Αλλά πέρα βλέπω εσά και εμένα. Γι' αυτό. Ωραία. Όχι, εδώ είμαστε. Τέλεια. Το δεύτερο λοιπόν είδο ερωτήσεων είναι οι κλειστέ ερωτήσει. Οι, οι κλειστέ ερωτήσει είναι σχεδιασμένε για να οδηγήσουν τη συζήτηση σε ένα κλείσιμο. Είναι ερωτήσει που συνήθω ξεκινάνε με ένα ρήμα θέλεις, έχεις, ξέρεις, είσαι, βλέπεις, είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις. Ναι, όχι. Θέλεις να βρεθούμε. Ναι, όχι. Είναι σημαντικό αυτό για σένα. Βλέπει Βλέπεις πως θα ωφεληθείς με το να γίνεις μέλος της ομάδας μας. Έχεις αποφασίσει. Αυτέ όλε είναι οι ερωτήσει που ξεκινάνε με ρήμα και απαντώνται με ένα ναι ή με ένα όχι. Τότε λοιπόν, όταν ξεκινάτε με ένα ρήμα, απαιτείται ουσιαστικά μία απάντηση ναι ή μία απάντηση όχι. Προσοχή, όταν κάνετε τη μία κλειστή ερώτηση μετά την άλλη, η συζήτηση φαντάζει λίγο πιο ρηχή. Μοιάζει λίγο με συνέντευξη ή με ανάκριση. Όταν όμως κάνουμε ανοιχτές ερωτήσεις, ο συνομιλητής μας ίσως χρειαστεί λίγο χρόνο να σκεφτεί. Έτσι, μπορεί να θέλει να σκεφτεί περισσότερο και να μας πει περισσότερα για τον εαυτό του ή για τη σκέψη του. Και αυτό είναι κάτι που αρέσει τους περισσότερους. Και επειδή αυτό δείχνει για το άτομο, τι γίνεται. Αυτός που κάνει τις ερωτήσεις, ωραία, μάλλον το πω διαφορετικά, είναι καλό για τους ανθρώπους να τους κάνουμε ερωτήσεις. Τους αρέσει να τους κάνουμε συνήθω ανοιχτέ ερωτήσεις. Να τους βάζουμε σε μια διαδικασία να θέλουν να πούμε περισσότερα για, το, για τον εαυτό τους. Και επειδή αυτό δείχνει για το άτομο που κάνει τις ερωτήσεις ότι έχει περιέργεια και ενδιαφέρον προς τον άλλον, τότε συνήθω το άλλο άτομο ανταποδοτικά, αυτός που τις ερωτήσεις, αυτό που δέχεται τι ερωτήσει, αρχίζει να ενδιαφέρεται για αυτόν που κάνει τι ερωτήσει. Καταλαβαίνετε. Πριν είχα κάνει. Η Μαρία εδώ λέει: Με ακούμε οι διακοπέ. Οι υπόλοιποι με ακούτε κανονικά στο Zoom. Πριν λίγε μέρε είχα κάνει ένα βίντεο. Ωραία. Λοιπόν, είχα κάνει ένα βίντεο που έλεγα ποτέ τι μπει σε αυτέ τι τέσσερι λέξει, έγινε χαμό, είχε πάρα πολλά views, πολλά σχόλια κτλ. Και, και, κάποιοι έλεγαν, οι τέσσερι λέξει ήταν, μην λε τη λέξη εγώ, ο δικό μου, μου κτλ. Και, τα λοιπά. και να λες εσύ και σου, εστιάζει τον άλλο δηλαδή. Και μου λέγανε πάρα πολύ στα σχόλια, Ναι, αλλά πότε θα μιλήσουμε για μα. Ή λέγανε, ξέρω εγώ, ότι ναι, αλλά οι, άλλοι δεν μα ρωτάνε. Καταρχά, αυτοί που το λέγανε συνήθω δεν το έχουν δοκιμάσει. Εντάξει, <laughs> αυτό είναι στάνταρ. Αλλά αν έχετε ένα άτομο απέναντί σα, το οποίο ενδιαφέρεται για εσά, όταν κάνετε ερωτήσει και ρωτάτε για του άλλου, θα θέλουν να μάθουν και για εσά. Οπότε ανταποδοτικά συνήθω λειτουργεί ότι ο άλλο που ρωτάμε για αυτόν ενδιαφέρεται και εκείνο συνήθω για εμά. Επίση, ανοιχτέ ερωτήσει οδηγούν τη συζήτηση περισσότερο σε βάθο, κάτι που κάνει την εμπειρία τη συζήτηση πιο ευχάριστη και για του δύο. Πώ να κάνουμε λοιπόν τώρα ανοιχτέ ερωτήσει. Και οπότε να κάνουμε. Α, μ, ωραία. Τώρα, προφανώ, σίγουρα δεν εννοώ να μην κάνουμε ποτέ κλειστέ ερωτήσει. Σίγουρα έχουν τη χρησιμότητά του. Επίση, να πω ότι στι κλειστέ ερωτήσει μπορούν να μπουν και ερωτήσει που απαντούνται μονολεκτικά. Δηλαδή, το από πού είσαι, ή πόσο χρόνο είσαι, ή με τι ασχολείσαι, είναι ερωτήσει που μπορούν να απαντηθούν μονολεκτικά. Οκ. Οπότε αυτέ μπορούμε να τι βάλουμε στην κατηγορία των κλειστών ερωτήσεων. Κάποιε φορέ στην αρχή μια συζήτηση με ένα άτομο που μόλι γνωρίσαμε, μπορεί να κάνουμε κλειστέ ερωτήσει. Και μόλι το άτομο απαντήσει στι κλειστέ μα ερωτήσει, μετά μπορούμε να κάνουμε περισσότερε ερωτήσει, περισσότερε ανοιχτέ ερωτήσει, ώστε να διευκρινίσει ή να αναπτύξει κάτι που είπε. Οπότε εδώ μπορείτε να κάνετε ερωτήσει που ξεκινάνε ω εξή. Να πείτε, παράδειγμα, πώ ήταν το τάδε, τι σου άρεσε περισσότερο στο. Ποιο ήταν το δυσκολότερο πράγμα σχετικά με το. Πώ ένιωσε με το τάδε. Αυτή είναι η είναι τρόπο να ξεκινήσετε ανοιχτέ ερωτήσει. Πώ ήξερε. Okay. Πώ ένιωσε ή πώ ήταν αυτό. Τι σε οδήγησε να. Δηλαδή, α πούμε, μιλάτε με κάποιον και σα λέει: Έκανα skydiving. Έλα, ρε, σοβαρά, πώ ήταν το να κάνει skydiving, πώ ήταν το να, να πηδά από τόσο ψηλά. Ή το Σαββατοκύριακο πήγαμε μια εκδρομή στο βουνό. Έλα, πώ ήταν το βουνό, πώ ήταν το να πα αυτή την εκδρομή. Πώς ήταν η εμπειρία στο βουνό το φθινόπωρο. Okay. Τι σε οδήγησε να. Τι σε εντυπωσίασε ή τι σε εξέπληξε περισσότερο σχετικά με το. Με ποιο τρόπο διαφέρει, με ποιο τρόπο μοιάζει. Ωραία. Γιατί θέλεις να. Αυτή είναι τρόποι που μπορούμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε ανοιχτές ερωτήσεις. Ας δούμε τώρα λοιπόν πώς μπορείτε να πάρετε αυτές τις ερωτήσεις και να τις εφαρμόσετε στην πράξη για παράδειγμα, έχουμε μια συζήτηση με κάποιον και που γνωρίζουμε τέλο πάντων και λέμε από πού είσαι. Αυτή είναι η ερώτηση, είναι ανοιχτή ή κλειστή. Τι λέτε, από πού είσαι. Γράψαμε στο chat. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ο Χρήστος λέει ότι είναι κλειστή. Από πού είσαι. Κλειστή. Η Αλεξάνδρα. Το Instagram, τι λέει εδώ πέρα. Ενδείστε, γραμμά, συνεχίστε και βλέπετε, πατήστε την καρδούλα. Γράψτε, συμμετέχετε και εσεί με τι ερωτήσει. Λοιπόν, η Ελένη λέει κλειστή, η Βασιλική κλειστή, η Χαρά κλειστή, η Έφη κλειστή. Λοιπόν, πολύ σωστά. Αυτή η ερώτηση, μπράβο, ναι, δεν είναι ερώτηση ναι ή όχι, αλλά επειδή μπορεί να απαντηθεί μονολεκτικά, τη θεωρούμε ότι είναι κλειστή. Okay. Αν λοιπόν τώρα συνεχίσουμε και πούμε, Πού είσαι, Είμαι από το Κλικής. Ωραία, ζει όλη σου τη ζωή εκεί. Τι ερώτηση είναι αυτή είναι πάλι κλειστή. Ναι ή όχι. Αντί να πούμε όμω αυτό, αντί να πούμε ζήσει όλη τη ζωή εκεί, μπορούμε να πούμε πώ ήταν, πώ είναι η ζωή, πώ μπορουμε να πουμε πω ηταν ειναι η ζωή, η ζωή σου μεγαλώνοντα εκεί, πώ είναι το να ζει στο κλικί. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν, αντί να κάνουμε την ερώτηση ζήσει όλη τη ζωή εκεί, που είναι μια δεύτερη κλειστή στα καπάκια ερώτηση, μπορούμε να πούμε πώ ήταν η ζωή μεγαλώνοντα εκεί. Αν συναντούμε το άτομο σε μια άλλη περιοχή, τι σε έφερε εδώ. Συνεχίζουμε, τι σε έφερε εδώ. Okay. Τώρα θέλω να πούμε περισσότερο σε βάθος κάποιος μπορεί να πει τέλεια ε, έχεις αδέρφια ή πόσα αδέρφια έχεις η ερώτηση πόσα αδέρφια έχεις τι είναι κλειστή ή ανοιχτή τι λέτε γράψτε μου στα σχόλια η ερώτηση πόσα αδέρφια έχεις ανοιχτή λέει η Αλεξάνδρα η Ευανθία λέει κλειστή. Κλειστή. Μπράβο. Ο Γιώργος λέει κλειστή γιατί απαντάει μονολητικά, Σωστά. Ωραία. Αντί να ρωτήσω όμω αυτό εδώ, αδερφιά έχει, μπορεί να πούμε: Ωραία, πε μου περισσότερα για την οικογένειά σου. Okay. Σου είναι δύσκολο να ζήσει μακριά του. Ναι. Τι σου λείπει περισσότερο από την πόλη σου, από το σπίτι σου. Βλέπει τι κάνουμε, κάνουμε ένα συνδυασμό κλειστών και ανοιχτών ερωτήσεων, ειδικά σε άτομα τα οποία γνωρίζουμε στην αρχή. Ή μια άλλη συζήτηση. Ωραία, τι σπουδάζει. Ξεκινάμε μια άλλη συζήτηση. Τι σπουδάζει, Σπουδάζω αυτό. Ας αυτή είναι μια κλειστή ερώτηση. Γιατί επέλεξε να... αυτό το αντικείμενο, Αυτή είναι μια ανοιχτή ερώτηση. Μετά θα μπορούσε κάποιο να ρωτήσει, σου αρέσει, αλλά αν θέλουμε να την κάνουμε καλύτερη αυτή, τι μπορούμε να πούμε. Ποιο είναι το σου μάθημα ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον μέρος του μαθήματος. Η Αλεξάνδρα λέει ναι, αλλά μπορεί να αναλύσει πα, τα παραπάνω το θέμα. Δεν θεωρείται με αυτόν τον τρόπο ανοιχτή εξ αρχή στην ερώτηση με το αν έχει η αδέρφια. Θα σου πω. Αυτό ισχύει για τα πάντα. Ακόμα και μια κλειστή ερώτηση που απαντάται με ένα ναι ή με ένα όχι, ο άλλο πάλι μπορεί να πει περισσότερα, Αλεξάνδρα. Απλώ μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε αν ε, για να απαντήσει, αν μπορεί να απαντήσει μονολεκτικά ή αν θα πρέπει να απαντήσει λέγοντα κάτι περισσότερο. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε μετά μια άλλη συζήτηση, με τι ασχολείσαι, okay. αυτή μπορούμε να πούμε ότι είναι κλειστή ερώτηση, πάλι φυσικά όπως λέει και η Αλεξάνδρα, μπορεί να ρωτήσει κάποιον με τι ασχολείσαι για να αρχίσει να σου κάνει η ολόκληρη ιστορία, έτσι. Λοιπόν, σου αρέσει η δουλειά σου, αυτή είναι η ερώτηση, μερίμα, της, σου αρέσει, ναι ή όχι. Πώς ήξερες ότι θέλει να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα, Πώ βρήκε τη συγκεκριμένη θέση, Ερωτήσει λοιπόν που κάνουν τον συνομιλητή να ανοιχτεί. Okay. Άρα, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να σκέφτεστε πώ μπορώ αυτή την ερώτηση να την κάνω ανοιχτή, Αν θέλω να τον άλλον να τον κάνω ανοιχτή. Άξι. βέβαια, θέλω να έχετε στο νου σα και το εξή, ότι κάποιε ερωτήσει μπορεί να θεωρηθούν υπερβολικά ανοιχτέ. Για παράδειγμα, η ερώτηση, πε μου λίγα περισσότερα για σένα, είναι τόσο ανοιχτή που μπορεί να τους κάνει να μην ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Ή άλλες ερωτήσεις όπως πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό σου ή πώς ήταν το σχολείο. Αυτές οι ερωτήσεις μοιάζουν με ερωτήσεις ευγένεια ή τυπικές ερωτήσεις ή κλεισέ ερωτήσεις αντί για ειλικρινείς ερωτήσεις που θέλουν περισσότερες από μία λέξη. Δεν είναι κακό να κάνετε τέτοιες κλεισέ ερωτήσεις αρκεί να τις συνδυάζετε ε, με μία ή περισσότερες ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Για παράδειγμα, πώς ήταν το Σαββατοκυριακό σου, τι έκανες, και, πώς ήταν η μέρα σου, ποιο ήταν το highlight, πώς σου φάνηκε, τι σου άρεσε περισσότερο. Αν έχουμε κάποιο να μιλήσουμε καιρό, πώς είσαι, τι συναπαστικό συμβαίνει στη ζωή σου. Ωραία. Αν ο συνομιλητής σας, σας απαντάει κοφτά, σύντομα, και θέλετε να σα πει περισσότερα, μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Α, ωραία, τι άλλο. Ακούγεται ενδιαφέρον. Παίζουν περισσότερα. Τώρα, αν κάνετε ανοιχτέ ερωτήσει και απαντάνε κοφτά ή μονολεκτικά, μην επιμένετε. Μπορεί να μην έχουν ρίξει για κουβέντα εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το σεβαστούμε. Okay. Λοιπόν. Μία άσκηση λοιπόν, που θα ήθελα να σα δώσω σχετικά με αυτό είναι να πάρετε κάποιε ερωτήσει που συνήθω απαντώνται με ένα ναι ή με ένα όχι και να δείτε πώς μπορείτε να τις μετατρέψετε σε ανοιχτές ερωτήσεις. Παράδειγμα. Μια κλειστή ερώτηση. Θα συστήνατε τα προϊόντα της υπηρεσίας μας σε άλλους. Πώς μπορούμε να την κάνουμε ανοιχτή αυτή. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που επιλέξετε τα προϊόντα της υπηρεσίας μας. Μια άλλη κλειστή ερώτηση είναι. Σου άρεσε το που είδε. Ωραία. Πώς μπορούμε να την κάνουμε ανοιχτή. Τι σου άρεσε περισσότερο σ' αυτό μια άλλη κλειστή ερώτηση. Θέλει να βρεθούμε το Σάββατο. Πώ μπορούμε να την κάνουμε ανοιχτή. Πότε σε βολεύει να βρεθούμε. Πώ είναι το πρόγραμμά σου το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Ή εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το τρίτο είδο ερωτήσεων που θα δούμε αμέσω μετά. Τι ερωτήσει προτίμηση. Θα σε βόλευε να βρεθούμε καλύτερα Παρασκευή ή Σάββατο. Σε βολεύει πρωινά ή απογευματινά. Στι 6 ή στι 8. Ωραία. Θα σου λοιπόν τώρα τρει ερωτήσει και θέλω να γράψετε στη σημειώσεις σας ή στο chat πώς θα κάνετε αυτή την ερώτηση ανοιχτή. θα σας δώσω τις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι «Σου άρεσε το ταξίδι που έκανες» Αυτή είναι μια κλειστή ερώτηση. Θέλω να γράψετε ή στο chat ή στη σημειώσεις σας πώς μπορώ αυτή την ερώτηση να την κάνω τελικά ανοιχτή. Σου άρεσε το ταξίδι που έκανες. Mm, ωραία, Χρήστο. Τι σου άρεσε περισσότερο στο ταξίδι σου, το ταξίδι που έκανε. Οκ. Okay. Μια άλλη απλή ερώτηση. Είσαι καλά. Πώς αυτή την ερώτηση μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη. Ανοιχτή μάλλον ή καλύτερη. Ωραία. Τι βρήκες ενδιαφέρον εκεί. Λέει χαρά. η καλυτερη ωραια τι βρηκες ενδιαφερον εκει λεει χαρα Η Εφη, πώς πέρασε το ταξίδι σου. Ωραία. Τι συντυπωσίασε παραπάνω στο ταξίδι που έκανες και γιατί. Τι καινούριο είδε στο μέρος που πήγες, Κωνσταντίνα. Ωραία. Η Αλεξάνδρα λέει, σε σχέση αντί για την ερώτηση, είσαι καλά. Πώ πώς αισθάνεσαι αυτό το διάστημα. Ωραία. Και η τρίτη ερώτηση είναι, έγραψες καλά στο τεστ. Για τα παιδιά αυτό. Okay. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την ερώτηση ανοιχτή για να κάνουμε το παιδί να πει περισσότερα. Α, ωραία Κωνσταντίνα. Πώς σου φάνηκαν η ερωτήσει του τεστ. Η Μαρία λέει, ήταν εύκολα τα θέματα. Αυτή η ερώτηση, η Μαρία, μ, μου κάνει λίγο κλειστή. Ήταν εύκολα τα θέματα. Ναι. <laughs> <laughs> Ειδικά αν είσαι αγόρια. Πώ πιστεύετε ότι θα πήγε στο τεστ, Ω, oh, πολύ ωραία ερώτηση, Χρήστο. Προετοιμάστηκε κατάλληλα για το τεστ, η Αλεξάνδρα. Πού δυσκολεύτηκε, Χαρά, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, παιδιά. Ευχαριστώ. Τέλεια. Να θυμάστε ότι οι περισσότερε κλειστέ ερωτήσει μπορούν πολύ εύκολα να μετατραπούν σε ανοιχτέ με μερικέ μικρέ αλλαγέ. Αυτό ήθελα να περισσότερο να, να σα τονίσω και να εκεί ήθελα να καταλήξω περισσότερο. Και τρίτο λοιπόν, υπάρχουν και οι ερωτήσει Προτίμησης. Ωραία. Οι ερωτήσει προτίμηση τι είναι, είναι ερωτήσει που δίνετε στο συνομιλητή σα μια επιλογή μεταξύ δύο ή τριών επιλογών. Και να θυμάστε ότι στου ανθρώπου αρέσουν πολύ οι επιλογέ, το να έχουν επιλογέ δηλαδή. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε τι θα προτιμούσε. Το κίτρινο ή το μαύρο, αυτό ή το, ή το άλλο. Ποιο από τα δύο θα ήταν καλύτερο για σένα. Όποτε δίνετε στου ανθρώπου επιλογέ, του το κάνετε πιο εύκολο να πάρουν αποφάσει. Ωραία δεν του αρέσει να έχουν μόνο μία επιλογή. Οπότε, ακόμα και αν έχετε μόνο μία επιλογή, πείτε του, θα πληρώσουμε με κάρτα ή με μετρητά. ανασχολήστε με τι πωλήσει, τέλο πάντων. Θα πάρει προμήθεια για ένα ή για τρει μήνε. Θα το πάρει τώρα ή θες να στο στείλουμε. Θα καθίσετε ή είναι πακέτο. Okay. Όταν του δίνετε λοιπόν επιλογέ, του το κάνετε πιο εύκολο να αγοράσουν ή να συμφωνήσουν μαζί σα. Τώρα, βέβαια, δεν θέλουμε οι άνθρωποι να συμφωνούν μαζί μα απλώ και μόνο για να συμφωνούν. Έτσι, θα πρέπει να έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Και επίση να πω το εξή εδώ πέρα, γιατί τώρα θα μιλήσουμε για το πώ να έχουμε τον έλεγχο μια συζήτηση. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα δεν είναι τεχνικέ χειρισμού των ανθρώπων. Είναι, είναι κάποιε ιδέε οι οποίε μπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία μα. Είναι κάποιε πολύ ισχυρέ τεχνικέ και ιδέε που αν τι μάθετε θα μπορείτε να είστε πολύ αποτελεσματικοί στην επικοινωνία σα. Αυτό όμω θα πρέπει να έχετε και με μια ευθύνη. Την ευθύνη να τα χρησιμοποιείτε με ηθικό τρόπο. Εντάξει. Όχι απλώ για να χειριζόμαστε του ανθρώπου. Πάμε λοιπόν τώρα για τον έλεγχο τη συζήτηση. Όταν λέω να έχετε τον έλεγχο μια συζήτηση, δεν το λέω όπω είπα με σκοπό να χειριστείτε του ανθρώπου, να χειριστείτε του συνομιλητή σα, τον υποψήφιο πελάτη ή συνεργάτη. Ο σκοπό είναι να βοηθήσετε τον συνομιλητή σα να ξεπεράσει τα όποια εμπόδια έχει, ή τα όποια εμπόδια βάζει στον εαυτό του και να οδηγηθεί η συζήτηση σε ένα βοηθητικό αποτέλεσμα και για τους δύο. Αυτό είναι ο λόγος που θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο μια συζήτηση. Και ποιο έχει τον έλεγχο μια συζήτηση, Αυτό που μιλάει περισσότερο για αυτό που κάνει ερωτήσει. Το άτομο που κάνει τι ερωτήσει, λοιπόν, έχει τον έλεγχο. Το άτομο που κάνει τι ερωτήσει έχει τον έλεγχο. Όταν κάποιο σα ρωτάει κάτι, απαντήστε και μετά κάντε εξή μια ερώτηση. Αυτό δείχνει ότι όντω ενδιαφέρεστε. Το βλέπω πολύ συχνά σε συζητήσει. Όταν κάνω με κάποιον μια ερω... σε κάποιον μια ερώτηση και μου απαντήσει και μετά μου κάνει και εκείνο την ίδια ερώτηση. Μπράβο, Όλγα, σωστά. Αυτό που κάνει ερωτήσει. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάνω σε κάποιον μια ερώτηση, μου απαντήσει και μετά γυρίσει και μου κάνει και εκείνο την ίδια ερώτηση, αυτό για μένα είναι μια ένδειξη ότι ενδιαφέρεται και για μένα. Δεν είναι μόνο συζήτηση έτσι, οπότε κάντε το αυτό και εσείς τους άλλους. Απαντήστε και μετά, ωραία, η Ελίνα λέει ότι αυτός που έχει την ικανότητα να ακούει. Οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν, οπότε απαντήστε και μετά κάντε ερώτηση. Στην αρχή είπα ότι αυτό που κάνει τι ερωτήσει είναι αυτό που έχει τον έλεγχο τη συζήτηση. Ο λόγο λοιπόν που θέλετε, όπω είπα, να έχετε τον έλεγχο τη συζήτηση είναι όχι επειδή θέλετε να χειριστείτε τον συνομιλητή σα, αλλά όταν βρίσκεστε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση ή παρουσίαση ή πώληση, βοηθάει στο να καθοδηγήσετε τον συνομιλητή σα στα κατάλληλα βήματα, ώστε να πάρει τη σωστή απόφαση για εκείνον. Οι υποψήφοι σα χρειάζονται από εσά τη σιγουριά. Και εδώ πέρα έχουμε πάει λίγο στο κομμάτι τη επιχειρηματικότητα, γιατί συνήθω μιλάω για επιχειρηματικότητα, γιατί αυτή είναι και η εξειδικευσή μου το business coaching. Οπότε οι υποψήφιοι πελάτε λοιπόν, οι συνεργάτε, χρειάζονται από εσά τη σιγουριά ότι μπορείτε να του καθοδηγήσετε. Χρειάζονται την ηγεσία σα. Και ένα τρόπο που επιδεικνύεται από την αρχή αυτή τη σιγουριά είναι οδηγώντα τη συζήτηση συνεχώ σε ένα επόμενο βήμα. Δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με ανθρώπου που δεν κάνουν για αυτό που έχουμε. Ωραία. Δεν θέλουμε να πουλήσουμε σε ανθρώπου που δεν χρειάζονται τα προϊόντα τη υπηρεσίε μα. Από την άλλη, όμω, δεν θέλουμε να αφήσουμε ανθρώπου οι οποίοι χρειάζονται τα προϊόντα ή τι υπηρεσίε μα ή την ευκαιρία μα και οι οποίοι για του χύψη λόγου μπορεί να αναβάλουν ή να μην ξέρουν πώ να προχωρήσουν παρακάτω. Οπότε εκεί χρειάζονται εσά και χρειάζονται τι δικέ σα ικανότητε για να του οδηγήσετε στο επόμενο λογικό βήμα. Και κάνοντα λοιπόν αυτέ τι ερωτήσει και ακούγοντα προσεκτικά, θα είστε σε θέση να βοηθήσετε αποτελεσματικότερα όλο και περισσότερου ανθρώπου. Η άσκηση που δίνω συχνά όταν μιλάω για τις ερωτήσει και η άσκηση που θα δώσω και, εσά, λοιπόν, και σε εσά είναι η εξή. Θα σα πρότεινα λοιπόν για τι επόμενε 7 ημέρε να εξασκηθείτε στο να είστε ο τελευταίο που θα κάνει μία ερώτηση κάθε φορά που μιλάτε με κάποιον. Δηλαδή, μιλάτε με κάποιον και σα ρωτάει κάτι. Απαντήστε σύντομα και κάνετε του κι εσεί μετά μία ερώτηση. Αν απαντήσει και σα κάνει εκείνο ερώτηση, απαντήστε και κάντε ξανά μία ερώτηση. Και κάντε το αυτό Μέχρι να μην κάνει ο άλλο μια ερώτηση. Εξασκηθείτε σε αυτό. Τώρα, προφανώ οι άνθρωποι με του οποίου θα το κάνετε, αν έχουν δει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση που κάνουμε τώρα εδώ, πιθανόν να κάνουν και εκείνη το ίδιο σε εσά. Οπότε, αν δείτε ότι τραβάει πάρα πολύ αυτό, πείτε του, είδε και εσύ την εκπαίδευση του Ραμπατζή, έτσι. Λοιπόν. Αλλά συνήθω επειδή δεν θα γνωρίζουν αυτή την, την τεχνική, να το πω έτσι, μετά από μία-δύο φορέ δεν θα κάνουν πλέον ερώτηση, οπότε μπορείτε και εσεί να το σταματήσετε. Θα το κάνετε αυτό, θα κάνει αυτή την άσκηση. Γράψτε ναι στα σχόλια, αν θα το κάνετε. Ωραία. Ο Χρήστος λέει ναι, ο Γιώργος ναι, η Αλεξάνδρα ναι. Ωραία. Η Γιώργα λέει πολύ καλή άσκηση. Όλο θα την κάνει την άσκηση. Ναι. Τέλεια. Θα προσπαθήσω. Το έχω. Βασιλική. Η Ελένη έκανε like, ακεί να μην το ξεχάσω, λέει. Ωραία. Ωραία. Αύριο και όλες τις μαθητές μου, η Γιώτα. Η Ελίνα θα προσπαθήσει. Ναι, ναι, η Εύη. Τέλεια. Παιδιά, κανείς όμως δεν μου κάνει ερώτηση. Θα σε έκανα μια ερώτηση, απαντήσατε ναι. Αλλά κανείς δεν έκανε ερώτηση. <laughs> Πρέπει να μου κάνετε ερώτηση. Λοιπόν, οκ. Okay. Όχι εννοώ, σας έκανα μια ερώτηση. Απαντήσετε και πρέπει να κάνετε ερώτηση μετά, δεν πειράζει. Λοιπόν, <laughs> ωραία. Τέλεια. Οπότε θα ανακεφαλαιώσουμε. Πλησιάζουμε στο τέλος. Ωραία. Είπαμε λοιπόν ότι οι ερωτήσει βοηθούν του εσωστρεφεί αλλά και του εξωστρεφεί, γιατί οι εσωστρεφεί μπορούν να συμμετέχουν σε μια συζήτηση χωρί να νιώθουν την ανάγκη ότι πρέπει συνεχώ να λένε, να λένε, να λένε. Οι, από την άλλη, οι εξωστρεφεί, καλό είναι να κάνουν λίγο πίσω και να κάνουν κάποιε ερωτήσει και να ακούν προσεκτικά. Ενάξει. Οι ερωτήσει, θέλουμε να κάνουμε ερωτήσει και να ακούμε καλά, να ακούμε προσεκτικά, να μην υποθέτουμε γιατί μόνο τον εαυτό μα εκθέτουμε. Μιλήσαμε για τα τρία είδη ερωτήσεων, τι ανοιχτέ τις κλειστές και τις ερωτήσεις προτίμησης. Okay. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να έχετε τον έλεγχο μια συζήτηση πολύ, πολύ απλά, κάνοντα την ερώτηση στο τέλο. Και ότι αυτό που κάνει τι ερωτήσει και ακούει, όπω είπαμε εδώ πέρα, είναι αυτό που έχει τον έλεγχο μια συζήτηση. Και δεν το κάνουμε χειριστικά. Όλε αυτέ οι ιδέε, οτιδήποτε συζητάμε, θα πρέπει να το κάνετε με ηθικό τρόπο. Νάξει. Λοιπόν, φάσαμε στα τελευταία πέντε λεπτά. Θα είπα, θα ήταν σύντομο το σημερινό. Α, τέλεια. Έχω, ανακοινώσω λοιπόν, ανακοινώσει δύο-τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το Black Friday ε, χτύπησε και στο greekcoach.gr. Ε, έχω βγάλει κάποια προϊόντα δικά μου σε καλή έκπτωση, πραγματική έκπτωση. Λοιπόν, είναι τρία βασικά, νομίζω, πράγματα που έχω. Το πρώτο είναι το νέο μου βιβλίο, το ακατα... βιβλίο Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία. Είναι πολλά από αυτά που συζητήσαμε σήμερα και μιλάω και για κάποιε δεξιότητε τη επικοινωνία. Τα αναλύω όλα αυτά στο βιβλίο μου, στο νέο μου βιβλίο Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Ε, δεν έχω στα σχέδια, στα άμεσα σχέδια να γίνει σε έντυπη. Έχω κάποιε συζητήσει με ειδωτικού οίκου, αλλά ακόμα δεν έχω αποφασίσει κάτι. Οπότε για του επόμενου αρκετού μήνε θα είναι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, σε e-book. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μάρο. Λοιπόν, Uh, οπότε, αν, το, αν θέλετε το βιβλίο, η κανονική τιμή είναι στα 29 ευρώ, αλλά σαν Black Friday, το οποίο βέβαια Black Friday ξεκίνησε από, προχθέ, από χθες και θα κρατήσει μέχρι την άλλη Τετάρτη, μέχρι την του μηνός, θα είναι στα 14 ευρώ. Ωραία. Το πλάνο είναι 90 ημερών, η εκπαίδευσή μου 5 ώρες εκπαίδευση είναι δύο μαθήματα συνολική διάρκεια 5 ώρων, στο οποίο σας δείχνω πώς ακριβώς να βγάλετε ένα πλάνο καθημερινής δράσης για να πετύχετε τους στόχους που έχετε στο, στην εργασία σας, στην επιχείρησή σας, τι να κάνετε καθημερινά. Αναλύω 11 διαφορετικού τρόπου ανέβρεση υποψήφιων πελατών και συνεργατών και online και offline και μεταξύ γνωστών και μεταξύ αγνώστων και δωρεάν και επιπληρωμή. Και πώ μπορείτε να, να έχετε καθημερινέ δράσει, να ξέρετε ότι αυτά που κάνω σήμερα και αύριο θα, θα με οδηγήσουν στο να του στόχου μου, να πετύχω του στόχου μου μετά από 90 ημέρε. Πέντε ώρε εκπαίδευση, πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, αυτή η εκπαίδευση λοιπόν από 167 ευρώ που είναι η κανονική τιμή, είναι θα είναι μόνο στα 84 ευρώ μέχρι την επόμενη Τετάρτη και αυτό, μέχρι τριάδο του μηνό. Black Friday offer μια εβδομάδα πριν και μετά την Black Friday. Και το μεγάλο μου πρόγραμμα, το πρόγραμμα των 6 εβδομάδων του επαγγελματία του μέλλοντο, 6 εβδομάδες, στις οποίες 6 εβδομαδιαία μαθήματα, συνολική διάρκεια περίπου 10 ώρε, στα οποία δείχνω ακριβώ πώ να μεταφέρετε την επιχείρησή σα από offline σε online. Απευθύνεται κυρίω σε άτομα που ασχολούνται με το δικτυακό marketing, με τι πωλήσει. Είναι ασφαλιστέ, μεσίτε, πολιτέ, δικαιωτέ και θέλουν να δουν πώ θα παραβρίσκουν ανθρώπου offline, πώ να κάνουν σελίδε, πώ να κάνουν follow-up, επακολούθηση των πελατών του και των υποψηφίων του και των συνεργατών του μέσω ίντερνετ, online παρουσιάσει, online εκπαίδευση συνεργατών, όλα αυτά σε αυτό το πρόγραμμα του επαγγελματία του μέλλοντο από 237 ευρώ σε 118,50% και αυτό. Αυτά όλα θα τα βρείτε στο greekcoach.gr κάθε το shop, αν μπορεί κάποιο το γράψει στο chat. Ε, επίσης, Επίση, φυσικά μπείτε στη λίστα μου, γιατί θα το στείλω και εκεί, τα έχω στείλει ούτω ή άλλω. Οπότε, greekcoach.gr κάθε το shop για αυτέ τι προσφορέ, στο Black Friday ε, από το greekcoach.gr. Τώρα, πρώτη ανακοίνωση αυτή. Δεύτερη ανακοίνωση. Καλησπέρα, Ειρήνη. Α, δεύτερη ανακοίνωση. Τη Δευτέρα, 28 του μηνό. Τώρα, τη Δευτέρα που μα έρχεται. Γεια Τζοτζίνα. Ε, στις ε, 8 και 4 θα κάνω μία ομιλία, ένα workshop στο Biscotto Community στη Θεσσαλονίκη. Είναι στην περιοχή του Κόσμος. Χρήστο, ευχαριστώ για το link. Τέλεια. Λοιπόν, θα κάνω μια ωραία ομιλία εκεί. Θα μιλήσουμε πάλι για δεξιότητε επικοινωνία και θα μιλήσουμε για τι 10 δεξιότητε επικοινωνία. Θα είναι ένα workshop θα έχει περίπου μία ώρα και κάτι. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουμε, να σα γνωρίσουμε και από κοντά να γνωριστούμε. Θα είναι πολύ καλή ευκαιρία για όσου ανθρώπου γνωριζόμαστε στα social, αλλά δεν έχει τύχει ποτέ να γνωριστούμε από κοντά, θα χαρώ πραγματικά να είστε εκεί. Η το είναι δωρεάν. Παίρνετε τον καφέ σα, το ποτό σα, την πείρα σα, ό,τι θέλετε. Α, είναι ένα πολύ ωραίο ένας πολύ, χώρο. Είναι η διοργάνωση τη Χριστίνα τη Μαυρωμάτη, μια εξαιρετική επαγγελματία. Και στο Μπισκότο Community κάνουν και πάρα πολύ ωραίε ομιλίε σχεδόν κάθε μέρα. Δευτέρα με Πέμπτη, κάθε εβδομάδα έχουν πολύ ωραία θέματα, ψυχολογία, marketing, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τη Δευτέρα αυτή λοιπόν, 28 του μηνό, 8 και 4, θα είμαι και εγώ και θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο workshop. Θα χαρώ να σας δω από κοντά. Κωνσταντίνα, αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη, στο εμπορικό κέντρο ο κόσμος. Έχει κάποιες καυτέρειες έξω από το κόσμος. Μία από αυτές είναι το μπισκό του community, έτσι λέγεται. Λοιπόν, είσοδος στην ελεύθερη, στο Μεντιδεράνιαν κόσμος. Αυτό. Και το τρίτο, και τελευταίο, και θα κλείσουμε με αυτό, είναι ότι την Τετάρτη, όχι, δεν θα δε μεταδοθεί διαδικτυακά, ούτε θα βιντεοσκοπηθεί, θα είναι για όσου είναι εκεί, είναι live. Λοιπόν, την Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου, θα κάνω ένα καταπληκτικό live. Θα έχω ένα καλεσμένο στο YouTube, θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει στο Instagram. Γι' αυτό σα λέω μπείτε στο GreekCoach.gr, κάθετος θα Ακολουθήστε με εκεί, μπείτε στο YouTube, βρείτε όμω GreekCoach και εκεί θα ανακοινωθεί. 21 Δεκεμβρίου, λοιπόν, θα κάνω ένα live με τον Κωνσταντίνο Συνοδεινό. Ο Κωνσταντίνο είναι ένα Έλληνα ε, δημιουργό, ε, marketing expert, είναι εξαιρετικό, έχει φοβερή παρουσία στα social media. Ξεκίνησε από το Instagram. Ε, το περιεχόμενο του είναι στα αγγλικά μόνο, για αν το ψάξετε στο Instagram και στο TikTok, που είναι πάρα πολύ. Ε, έχει τεράστια παρουσία εκεί πέρα. Είναι μόνο αγγλικό το περιεχόμενο του. Οι συζήτησει που θα κάνουμε φυσικά θα είναι στα ελληνικά. Και τι έχει καταφέρει λοιπόν, ο Κωνσταντίνο. Έχει ένα account στο Instagram, αν μπείτε Simply Digital θα το βρείτε που έχει 360.000 followers πραγματικού στο Instagram και έχει πάνω από 2 εκατομμύρια στο TikTok. Οκ, okay, θα μιλήσουμε για Instagram, θα μιλήσουμε για βίντεο, θα μιλήσουμε για TikTok, θα μιλήσουμε για περιεχόμενο, θα μιλήσουμε για το πώς να δημιουργήσουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη και εμείς. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ανυπομονώ για αυτή τη συζήτηση και θα χαρώ πραγματικά να σας δω και όλους σας και όλες σας εκεί. Αυτά. Αν έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να μου κάνετε. Έχουμε τελειώσει. Μπορείτε να φύγετε αν θέλετε. Ε, αν όχι, μπορείτε να καθίσετε εδώ πέρα μέχρι να κλείσουμε. Για να τούτε, έχετε εδώ πέρα να σα συμμετοχή. Ωραία. Λοιπόν. Αν δεν έχετε κάποια ερώτηση να κάνετε, μπορείτε να γράψετε μια καλή νύχτα. Και αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε και ένα πράγμα που κρατήσετε από τη σημερινή εκπαίδευση. Λοιπόν, μπορείτε να γράψετε το site για το βιβλίο. Ναι, άμα μπείτε στο greekcoach.gr κάθετος δεξιότητες, θα σας βγάλει στο site του βιβλίου ή κάθετος shop θα το βρείτε εκεί, δεν έχω πολλά προϊόντα εκεί, θα το βρείτε και εκεί. GreekCoach.gr, κάτι το shop. Αλεξάνδρα, να είσαι καλά. Γράψτε μου ένα πράγμα που κάνετε από τη σημερινή εκπαίδευση. Γεια σου, Ειρήνη. Καλό βράδυ. Γεια σου, Μαρία. Να είσαι καλά. Ωραία. Τέλεια. Ο Μιχάλης ρωτάει αν θα γίνει το πρωί ή το απόγευμα. Όχι, θα γίνει το απόγευμα, Μιχάλη. Ωραία, η Ελίνα λέει ποτέ, μην υποθέτει γιατί ήταν αυτό εχθέ. Ωραία, σωστό. Οκ. Okay. Γεια σου, Εύφη, καλό βράδυ. Α, ο Χρήστος λέει ότι αυτό που κάνει τι ερωτήσει, αυτό που λέει. Αχ, ναι. Αυτό που έχει τον έλεγχο σε μια συζήτηση είναι αυτό που κάνει τι ερωτήσει. Σωστά. Ωραία. Καλό βράδυ, χαρά. Οπότε κάντε ερωτήσει. Συγχαρητήρια. Στα... Καρυπή... Να είσαι καλά, δείξει. Ευχαριστώ. Ωραία. Γεια σου, Χρυσα. Με τι ανοιχτέ ερωτήσει φαίνεται το ενδιαφέρον μεταξύ ανθρώπων. Μπράβο. Ωραία. Και μέσα από τι ανοιχτέ ερωτήσει θα δείτε. Με θα ήθελα να είσαι καλά. Σα ευχαριστώ. Ε, γεια σου, Λάκη. Καλό βράδυ. Θα δείτε και αν, άλλος... αν έρθει ο άλλο και σα κάνει ερώτηση, πραγματικά θα δείτε αν ενδιαφέρεται να μάθει πράγματα για εσά. Ή αν απλώ είναι ένα άνθρωπο ο οποίο νοιάζεται μόνο να μιλήσει. Από σήμερα θα κάνω πολλέ ερωτήσει, λέει η... η Όλγα. Ωραία. Και κατά προτίμηση ανοιχτέ ερωτήσει, Όλγα. Καλό βράδυ, Χρήσα. Τέλεια. Νομίζω δεν έχουμε ερωτήσει. Αυτά. Το live θα υπάρχει, θα το ανεβάσω κάποια στιγμή στο κανάλι μου στο YouTube. Πιθανόν να υπάρχει να μείνει και στο Instagram. Ε... Ωραία, να είσαι καλά, Ιωάννα. Καλό βράδυ. Ah, η χαρά έχει και το πρώτο μου βιβλίο, το του Δικτυακό μάρκετινγκ. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό βράδυ. Χάρηκα που τα είπαμε. Ραντεβού τη Δευτέρα όσοι στη Θεσσαλονίκη και α, 21 Δεκεμβρίου με το Κωνσταντίνο Συνοδεινό Simply Digital για ένα εξαιρετικό live στο YouTube όμω. Αυτά. Καλή συνέχεια. Δεν πειράζει. Θα υπάρξει, θα, το, θα μείνει στο Instagram σε λίγο. Τα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.